Γεια σας παιδιά, νέο βίντεο σήμερα με θέμα διατροφή και συγκεκριμένα διατροφή όγκου. Ακόμα πιο συγκεκριμένα τη διατροφή που θα κάνει ο Γιώργος που είδατε στο προηγούμενο βίντεο για να πετύχει τον στόχο του που θέλει να βάλει 10 μυϊκά κιλά. Βέβαια, όπως ακούγεται ο τίτλος, ναι, συμφωνώ μαζί σας ότι είναι κάπως ψαρωτικό, είναι κάπως ακατόρθωτο να επιτευχθεί αυτός ο στόχος με φυσικό τρόπο ή ακόμα και όχι με φυσικό τρόπο, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε. Τίποτα δεν είναι αδύνατο για αυτόν που θα προσπαθήσει. Τώρα, μυϊκά θα είναι, δεν θα είναι μυϊκά και τα μισά να βάλουμε μυϊκά, ευχαριστημένοι θα είμαστε. Απλά μας ενδιαφέρει να ανέβει η μάζα του Γιώργου χωρίς να θολώσει, χωρίς δηλαδή να βάλει λίπος. Ας αφήσουμε τα λόγια, πάμε τώρα να πούμε τι είναι αυτά που θα τρώει. Λοιπόν, αυτό μπορεί να το ακολουθήσετε και εσείς. Η διατροφή είναι διαμορφωμένη για έναν αθλητή, ο οποίος ζυγίζει 70 κιλά. Αν ζυγίζει 80 κιλά, οι ποσότητες αυτές συγκεκριμένες που θα αναγράφονται πάνω στην οθόνη σας, θα βάλω κάπου μια φωτογραφία για να μπορείτε να τις δείτε, πρέπει να ανέβουν στο 20% στο σύνολο. Δηλαδή, 100 κουάκερ για παράδειγμα έχει το πρωί, 120 θα βάλει αθλητής που είναι 80 κιλά, που θέλει υπερτροφία. Αν είστε 70 κιλά, οι συγκεκριμένες ποσότητες που έχω βάλει ταιριάζουν σε εσάς. Ωραία. Ας το πάρουμε λίγο αναλυτικά τι θα περιέχει αυτή η διατροφή. Το πρωί θα είναι η βρώμη μαζί με ασπράδια και κρόκους αυγού που έχω κάνει τη συνταγή για την κουακερόπιτα, θα το δείτε κάπου εδώ πάνω που θα βάλω την καρτέλα, να δείτε. Το έχω βάλει επιπλέον λιπαρά να προσθέσει μια κουταλιά σούπα στα χήνη φυσικό βούτυρο αναλόγως τι θέλει και μπορεί να τα αλλάζει αυτά. Επίσης μπορεί να προσθέτει αποξηραμένα φρούτα όπως δαμάσκηνα, αποξηραμένα σίκα ή σταφίδες στο πρωινό. Αν θέλει βέβαια τη βρώμη μπορεί να τη φάει και σε νερό, μπορεί να μην θέλει να τα κάνει κουακερόπιτα. Απλά θα πρέπει τα σπράδια να τα κάνει μετά ομελέτα ή να τα κάνει βραστά. Ή ομελέτα σε αντιπολιπτικό τηγάνι γίνεται. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο γεύμα. Πάμε στο δεύτερο γεύμα. Δεύτερο γεύμα είναι στήθος κοτόπουλο ή στήθος γαλοπούλα. Αναλόγως ό,τι θέλει. Μαζί με 300 γραμμάρια μακαρόνια. Όλες οι ποσότητες που λέω είναι να ζυγίζονται σε μαγειρεμένη μορφή το φαγητό. Όχι ομά, τα ζυγίζεται αφού μαγειρευτούν όλα. Έτσι λέω πάντα και στους δικούς μου πελάτες, να ζυγίζουν έτσι τα φαγητά. Ναι, 300 γραμμάρια μακαρόνια με στήθος κοτόπουλο σε συνδυασμό με πράσινη σαλάτα, δηλαδή σαλάτα με πράσινη λαχανικά, μπορεί να είναι μαρούλι, αγγούρι, ρόκα σπανάκι, οτιδήποτε έχει να κάνει με πράσινα λαχανικά. Μπρόκολο επίσης. Απλά με τον μπρόκολο όχι μεγάλες ποσότητες, εκεί 80 με 100 γραμμάρια στο γεύμα. Το μπρόκολο είναι πολύ καλό. Διώχνει τις τοξίνες από τον οργανισμό, έχει πολλά αντιοξειδωτικά. Λοιπόν, τρίτο γεύμα. Να δώσω τρίτο γεύμα, ας πούμε, το έχω πάλι κοτόπουλο ή γαλοπούλα μαζί με 250 γραμμάρια ρύζι και λίγο μπρόκολο. Και λίγο ελαιόλαδο, μια κουταλιά της σούπας. Τέταρτο γεύμα. Τι πρωτότυπο. Κοτόπουλο ή γαλοπούλα και πάλι ρύζι. Πάλι ρύζι, ναι. Πάλι ρύζι. Λίγο ντομάτα και μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Ντομάτα. Πολλοί λένε η ντομάτα κάνει κατακράτηση. Ας κάνει κατακράτηση, στον όγκο είμαστε, δεν μας πειράζει. Εντάξει. Όταν είμαστε σε δίαιτα τα περιορίζουμε. Όλα, ό,τι μπορούμε να περιορίσουμε, τα περιορίζουμε. Όταν είμαστε στον όγκο και μια ντομάτα να φας, δεν πειράζει. Πέμπτο γεύμα και το τελευταίο γεύμα από φαγητό, στερεό φαγητό, γιατί έχει άλλο ένα γεύμα το οποίο το κάνει μετά την προπόνηση, είναι ρόφημα πρωτεΐνης. Θα πάμε πιο κάτω σε αυτό. Λοιπόν, στο πέμπτο γεύμα έχουμε μοσχάρι,
μπριζόλα, μοσχαρίσια ή ψάρι. Ψάρι κατά προτίμηση σολομός, που έχει καλά λιπαρά. Ή αν δεν μπορεί να φάει μοσχάρι ή σολομό, γιατί εντάξει αυτά έχουν κόστος το ίδιο και για εσάς, δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα να αγοράζετε ακριβά κρέατα. Γιατί πολλές φορές μου λένε, ρε Κώστα, γιατί μας βάζεις σε όλους να τρώμε τα ίδια κοτόπουλο και ρύζι. Εντάξει. Άμα δεν θες να φας ρύζι και έχεις λεφτά, πήγαινε πάρε κοινόα. Μπορείς να τρως κοινόα. Εγώ δεν λέω. Αλλά μετά μην μου πεις ότι η διατροφή που μου έβγαλες για να την κάνω θέλω 50 ευρώ την ημέρα. Όπως και για κοτόπουλο μπορείτε να τρώτε ελάφι. Μπορείτε να τρώτε στρουφοκάμιλο. Έχετε τη δυνατότητα να αγοράζετε αυτά τα κρέατα. Αν έχετε να μου το πείτε εξ αρχής, θα σας βγάζω εγώ διατροφή με στρουφοκάμιλο και ελάφι. Λοιπόν, το βράδυ λοιπόν έχει εδώ πέρα μοσχάρι, ψάρι ή αν δεν είναι μοσχάρι ή ψάρι, έχει κοτόπουλο και πάλι γαλοπούλα. Και η γαλοπούλα εντάξει κοστίζει λίγο πιο ακριβά από το κοτόπουλο, απλά έτσι για τη διαφορά. Και υδατάνθρακα, ναι, έχει υδατάνθρακα το βράδυ, έχει ρύζι ή πατάτα. Λίγο όμως ρύζι, πιο λίγο σε σχέση με τις προηγούμενες μερίδες που είχε 2-250, έχει 150 ρύζι τώρα και 200 πατάτα ή γλυκοπατάτα. Πάλι σε συνδυασμό με σαλάτα πράσινη. Ένα αγγούρι, ας πούμε, μπορεί να φάει το βράδυ πάλι. Λοιπόν, τα φαγητά ζυγίζονται μαγειρεμένα. Τα γεύματα καλό είναι να γίνονται ανά 3 με 4 ώρες από την ώρα που σηκωνόμαστε, που ξυπνάμε. Αλάτι. Ναι, βάζουμε και αλάτι. Καλό είναι να βάζουμε αλάτι. Να το περιορίζουμε τελείως δεν είναι καλό. Καλό είναι να βάζουμε μικρή ποσότητα. Όχι να χιονίζει, αλλά να υπάρχει μια ποσότητα αλατιού. Πριν την προπόνηση, μία μπανάνα έχει. Μετά την προπόνηση έχει πρωτεΐνη, whey, ορού, γάλακτος, whey και ένα ξινόμιλο. Α, επίσης, σίγουρα θα έχει την απορία για τα συμπληρώματα που θα χρησιμοποιήσει ο Γιώργος. Τα συμπληρώματα που θα χρησιμοποιήσει ο Γιώργος είναι τα ίδια συμπληρώματα που χρησιμοποιώ και εγώ στην προετοιμασία μου για τον αγώνα στο Ναύπλιο. Είναι από την εταιρεία Leo Nutrition και χρησιμοποιεί συγκεκριμένα τώρα ο Γιώργος πρωτεΐνη whey, αμινοξέα και μονοϊδρική κρεατίνη. Τρία πραγματάκια προς το παρόν. Αργότερα βλέπουμε αν χρειάζεται προσθέτουμε κάτι ακόμα. Λοιπόν, πρωτεΐνη και ένα ξινόμιλο έχει μετά την προπόνηση και πάντα λέω να πίνετε πολύ νερό. Πολύ νερό και το έχω βάλει να πίνει 3 με 5 λίτρα εμφιαλωμένο νερό, χαμηλό σε νάτριο. Το έχω προτιμώ, ας κάνουμε και διαφήμιση στα νερά. Αυτά. Γιατί όσο να είναι, τρία τέτοια τα πίνω την ημέρα. Να μην τους διαφημίσω. Το καλό πράγμα να λέγεται. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Θα σας βάλω στην περιγραφή του βίντεο link για το κατάστημα από εκεί που μπορείτε να προμηθευτείτε τα συμπληρώματα της Leo Nutrition. Να με ακολουθήσετε και εμένα σε social media, Instagram, Facebook. Αν σας ενδιαφέρει βέβαια, αν δεν σας ενδιαφέρει, αγνοήστε το. Λοιπόν, το site για τα δικά μου προγράμματα προπόνησης που φτιάχνω, πλάνα διατροφής, αγωνιστικές προετοιμασίες που αναλαμβάνω αθλητές. Αυτά παιδιά, να έχετε καλές προπονήσεις, χωρίς τραυματισμούς, χαιρετώ.